Στην παρουσίαση προηγήθηκε. Έγινε μια αναλυτική ψηλάφιση του πλαισίου γύρω από το οποίο πρέπει να κινηθεί η βιομηχανία, προκειμένου να καταφέρει να γευτεί τα πλεονεκτήματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Σημείο κλειδί στο όλο εγχείρημα ανάγεται, όπως εξάλλου συμβαίνει σε ολοένα και περισσότερους σύγχρονους επιχειρηματικούς τομείς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Σχετικά με τη στρατηγική που οφείλουν να ακολουθήσουν οι παίκτες της αγοράς προκειμένου να μετασχηματιστούν αποτελεσματικά, αλλά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, θα μας ενημερώσει σχετικά ο κύριος Πάνος Λόλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παραγωγής Συμβουλίου Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Κύριε Λόλο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μαργέτα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή σας εκδήλωση. Εμείς για την παρουσία σας και την αποδοχή της. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ναι. Όπως είπατε, οι προϋποθέσεις και η στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας είναι ο τίτλος της σύντομης εισήγησης που θα ήθελα να κάνω και θα ακολουθήσω ακριβώς το πρόταγμα του Lean αλλά του Smart Manufacturing, να είμαι σύντομος αλλά και πολύ περιεκτικός σε όσα έχω να μοιραστώ μαζί σας εκ μέρους ελληνικής παραγωγής. Θα ήθελα καταρχάς να διευκρινίσω τι δεν είναι για τη βιομηχανία ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Δεν είναι σίγουρα οι αυτοματοποιήσεις και οι αυτοματισμοί. Για παράδειγμα, ένας ρομποτικός βραχίωνας που διευκολύνει τη συσκευασία σε ένα εργοστάσιο δεν είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Δεν είναι επίσης η ψηφιοποίηση, το γνωστό digitization. Το να έχουμε smartphones ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή ακόμη και social media σε μια επιχείρηση επίσης δεν είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Τέλος, δεν είναι κάτι που αφορά ένα μέρος της επιχείρησης, όπως είναι η παραγωγή. Αλλά είναι κάτι που αφορά το σύνολο της εταιρείας. Τι είναι άρα αντίστοιχα ο ψηφιακός μετασχηματισμός? Ουσιαστικά είναι η διασύνδεση των ανθρώπων, των δεδομένων και των διαδικασιών με στόχο την δημιουργία γνωστικών συστημάτων που λειτουργούν αυτόνομα αλλά εντός της επιχείρησης. Είναι ακόμη, θα έλεγα, η αποδοτική ενσωμάτωση των εσωτερικών διαδικασιών και των διεργασιών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και του κόστους με παράλληλη αναβάθμιση του εσωτερικού περιβάλλοντος, προσφέροντας διαφάνεια και ευελιξία σε όλες τις ενέργειες. Είναι τέλος αυτό που προανέφερα, κάτι που αφορά το σύνολο της επιχείρησης και ως τέτοιο πρέπει να ειδωθεί. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εμπέδωση ενός βιομηχανικού ψηφιακού μετασχηματισμού στη βιομηχανία? Καταρχάς, είναι η κουλτούρα ανταγωνιστικότητας που είναι απαραίτητη να υπάρξει. Αυτό σημαίνει μία αντίσταση στην αλλαγή, η φιλοεπενδυτική νοοτροπία, η κατανόηση των τεχνολογιών και η έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, για τον οποίο μιλούμε πάρα πολύ συχνά, αλλά νομίζω ότι είναι με τρόπο που ο καθένας καταλαβαίνει μονομερώς. Επίσης, είναι τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης σε συνδυασμό με την λειτουργική ωριμότητα που απαιτείται να υπάρχει. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, για παράδειγμα, έναν πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς ένα MES στην βιομηχανία, το Manufacturing Execution System, ή APS, το Advanced Planning and Scheduling. Είναι η ικανότητα ανάλυσης των δεδομένων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για τα data και ειδικά για τα big data. Data υπάρχουν παντού. Σημασία έχει όμως να μπορούμε να τα αναλύσουμε, όχι μόνο να τα εντοπίσουμε, μέσα από τις ορθές διαδικασίες και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι η ορθή διάγνωση των αναγκών που υφίσταται σε μια βιομηχανία, άρα και των προτεραιοτήτων που πρέπει να τεθούν, όπως είναι ακόμη μια προϋπόθεση η θέσπιση των στόχων για την κατάρτιση μιας πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής. Αυτονόητη, επιτρέψτε μου να πω, προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η ύπαρξη υποδομών και δικτύων, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρή. Ποιες είναι όμως οι συνιστώσεις στη στρατηγική ενός ψηφιακού μετασχηματισμού? Θα έλεγα ότι είναι βασικά 5. Καταρχάς, οι υποδομές και τα δίκτυα στα οποία προαναφέρθηκα, και μάλιστα αυτή είναι μια εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση λόγω του 5G στην βιομηχανία, στη χώρα μας κατ' επέκταση, και του τρόπου με το οποίο μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το μέλλον αυτής καθ' αυτής της μεταποιοτικής δραστηριότητας. Είναι η προσβασιμότητα σε τεχνολογίες, είναι το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, η δυνατότητα χρηματοδότησης, γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι και μια επενδυτική πράξη, όπως και η ωριμότητα των επιχειρήσεων να αποδεχθούν
το ότι υφίσταται πραγματική ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού. Μίλησα όμως για τις συνιστώσεις μιας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα ήθελα όμως, επειδή συχνά οι έννοιες συγχέονται στην Ελλάδα, να διευκρινίσουμε τι είναι στρατηγική. Στρατηγική δεν είναι τίποτα περισσότερο από την σύζευξη των υπαρχόντων μέσων προς επίτευξη των συγκεκριμένων στοχών. Άρα, αυτό πρακτικά στην περίπτωσή μας, σημαίνει ότι η ελληνική βιομηχανία οφείλει να αξιοποιήσει κάθε υπάρχον μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους. Δεδομένου όμως της ύπαρξης αντικινήτρων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, του μικρού μεγέθους της εγχώριας αγοράς και του μικρού κατά κανόνα μεγέθους των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπου υπενθυμίζω ότι λίγες μόνο αριθμητικά κάνουν τη μεγάλη πλειοψηφία, συνιστούν τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών εξαγωγών και μάλιστα μεταποιητικών προϊόντων, θα έλεγα ότι η ανάγκη για την κατάρτιση μιας ενιαίας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού στην ελληνική βιομηχανία είναι αναντήρητη. Τι σημαίνει αυτό από πλευράς προτάσεων που θα θέλαμε ως ελληνική παραγωγή να καταθέσουμε στην σημερινή σας εκδήλωση? Καταρχάς, υφίσταται πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνει καθορισμός των επενδύσεων σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και διακριτή αντιμετώπιση τους από πλευράς αναπτυξιακών κινήτρων και επενδυτικών συντελεστών. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μοναδική ευκαιρία, όπως και το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2025, στο οποίο αναφέρθηκε λίγο πριν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Κυριακού, αλλά γνωρίζουμε ότι έχει ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 885 εκατομμυρίων ευρώ και μία από τις 5 συνολικά θεματικές, υποπρογράμματα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, αφορούν την ενίσχυση της βιομηχανίας, κάτι που αφήνει μικρό περιθώριο αισιοδοξίας. Κατά δεύτερον, θα θέλαμε να προτείνουμε τη θέσπιση ειδικών κινήτρων για επενδύσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες με υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης σε χώρια της τεχνογνωσίας, ώστε να αντιμετωπιστεί κατά το δυνατόν η εισαγωγή μηχανημάτων με ενσωματωμένα συστήματα, που είναι σοβαρή πηγή χρηματικών εκροών. Έπειτα, νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των μεγάλων επιχειρήσεων στα επενδυτικά κίνητρα, που κατά καιρούς τίθενται, δεδομένου ότι αυτές επιτυγχάνουν ευκολότερα την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, μπορούν να διασυνδεθούν καλύτερα σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, μπορούν να έχουν σημαντικές συνέργειες, επίσης και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο, και αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό είναι ότι επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εις όφελος των μικρότερων επιχειρήσεων. Ακόμη, υπάρχει σημαντική ανάγκη να δοθεί έμφαση στην διαφοροποίηση και όχι στην ανάπτυξη προϊόντων χαμηλής προσθέμενης αξίας, ένα ζητούμενο για την ελληνική βιομηχανία συνολικά, δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα ανταγωνιστικό κόστος με βάση οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται σε μεγάλες βιομηχανικές αγορές. Συνεπώς, οφείλεται εντός του Συμβουλίου Βιομηχανίας, για το οποίο μίλησε ο κύριος Γενικός πριν από λίγο και για το οποίο θα ήθελα να πω ότι έχουν υπάρξει και παλαιότερα πολύ αξιόλογες προσπάθειες, όπως ήταν με τη σύσταση της ομάδας βιομηχανίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Τα προβλήματα, τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία, πέραν της επικαιρότητας της συζητήσεως για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι σταθερά και διαρκή. Οφείλεται λοιπόν εντός αυτού του Συμβουλίου Βιομηχανίας για το οποίο μίλησε ο κ. Κυριακού, να αναδειχθούν οι κλάδοι που διατέθετουν συντηρητικό πλεονέκτημα και να τεθούν προτεραιότητες βιομηχανικής πολιτικής χωρίς να προσκρούν φυσικά στο κοινωνικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Ακόμη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αναπροσαρμογή της στόχευσης για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στην εφαρμοσμένη έρευνα που παράγει αποτελέσματα για τη βιομηχανία. Ο κ. Ξερογιάννης αναφέρθηκε εκ μέρους του ΣΕΒ πριν από λίγο σε αυτό. Και τέλος, όπως επίσης έγινε κατανοητό, υφίσταται πολύ μεγάλη ανάγκη να διευκολυνθεί η διασύνδεση της βιομηχανίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη παραμετροποιημένης τεχνολογίας. Ναι, τα βιομηχανικά διδακτορικά είναι όντως μια πολύ καλή περίπτωση,
Πέραν αυτών όμως, όλα θα ήταν ατελή αν δεν υφίστατο και μια ριζική αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν παράγει πραγματικά στελέχη με τις κατάλληλες δεξιότητες. Άρα είναι ανάγκη, περαιτέρω, μέσα από ένα μεικτό σύστημα, να υποστηριχθεί και το upskilling, όπως και το reskilling, στο οποίο, κύριε Μαρκέτε, αναφερθήκατε πριν από λίγο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι η ευκαιρία που προσφέρεται αυτή τη στιγμή, είτε το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, η πρόσβαση και η διάχυση νέων τεχνολογιών με μειούμενο κόστος, το πλαίσιο χρηματοδότησης, η ύπαρξη ανθεκτικών βιομηχανικών επιχειρήσεων μέσα στην πανδημία, η ανάγκη μείωσης εξάρτησης από παραγωγή σε τρίτες χώρες, κάτι που απασχόλησε συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι και εξακολουθεί να μας απασχολεί φέτος, όπως και η ανάγκη διαφοροποίησης, είναι μοναδική και δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, σε λίγα χρόνια το τοπίο σε διεθνές επίπεδο θα έχει διαμορφωθεί με αρνητικές για μας συνέπειες και με απόλυτη αποτυχία επίτευξης του στόχου, ώστε η αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ να ανέλθει από 9,5% στο 12% έως το 2025 και των εξαγωγών από 37% σε 48% του ΑΕΠ, όπως υποστήριξε και ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Ιούλιο, κάτι που συνιστά διαρκή επιδίωξη και της ελληνικής παραγωγής, Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, που έχει θέσει μάλιστα από κοινού με το ΣΕΒ περισσότερο φιλόδοξους στόχους, μιας και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος για την βιομηχανία κυμαίνεται σε ποσοστά άνω του 15%. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Λόλο, και χαίρομαι πολύ που βρέθηκε επιτέλους ένας άνθρωπος να θέσει τον δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων σε ό,τι αφορά τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός, γιατί οφείλω να ομολογήσω πως το ακούω εδώ και 2-3 χρόνια τουλάχιστον, αλλά είναι αυτό που λέτε. Ο καθένας είναι όπως του φανεί και με βάση τα δικά του τα μεγέθη. Ήθελα να ρωτήσω, καταπιανόμενος από το τελευταίο σχόλιο που κάνατε σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, θεωρείτε ότι είναι επαρκές το ανθρώπινο δυναμικό εντός των συνόρων προκειμένου λόγου να υποστηρίξει τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας? Και αν όχι, τι χρειάζεται προκειμένου λόγου να αυξηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητάς του, ενδεχομένως, ή αξιοπιστίας? Νομίζω ότι θα ήταν αφελές να υποστηρίξει κανείς ότι έχουμε στο σύνολό το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, όταν γνωρίζουμε ότι η Γερμανία παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα σε τεχνικές δεξιότητες και μάλιστα σε μηχανικούς, η καταξοχήν βιομηχανική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να εισάγει από τρίτες χώρες και μάλιστα από την ΑΠΟ Ανατολή. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα απόντος του ιδιωτικού σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φυσικά είναι σοβαρά τραυματισμένο εδώ και δεκαετίες, συνιστά ένα πρόβλημα για την ελληνική βιομηχανία. Γι' αυτό και αναφερθήκαμε πριν στο έλλειμμα που παρουσιάζεται και την ανάγκη η θεραπεία του προβλήματος να είναι μεικτή. Δηλαδή, να υπάρξει μια πολύ ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος από πλευράς έρευνας ανάπτυξης, αλλά κυρίως εκπαίδευσης, μέσης τεχνικής κατάρτισης, αναφέρθηκε ο κύριος Ξηρογιάννης πριν από λίγο σε αυτό, με ένα σύστημα μεικτό που επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα στις βιομηχανικές επιχειρήσεις να συνεισφέρουν αποτελεσματικά με στόχο την κατάρτιση, την επανακατάρτιση των εργαζόμενων, με ευεργετικές φυσικά συνέπειες στο επιχειρήν. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λόλο, για το χρόνο και όλη τη γνώση που είχατε την καλοσύνη να μας προσφέρετε και μεταδώσετε σήμερα. Να είστε καλά, με υγεία. Μέρος της ελληνικής παραγωγής, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια των εργασιών σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.